Πάμε να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Γιώργο Παπακωνσταντή, εγκληματολόγο. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη σύνδεση, κύριε Παπακωνσταντή. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, με ζωοκτονία. Ένα διαχρονικό πρόβλημα, όπως προείπα, με χαρακτηριστικά αντεκδίκησης πολλές φορές, αν όχι όλες. Θέλω λοιπόν να μας πείτε λίγο τι λέει η νομοθεσία και τι ισχύει στην πράξη για αυτές τις περιπτώσεις. Διότι αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι ο κτηνοτρόφος, ο οποίος βρίσκεται στη θέση του θύματος, θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο και ακόμη περισσότερο χρήμα προκειμένου να φτιάξει από την αρχή την περιουσία του. Ναι, σε τέτοιες περιπτώσεις είναι αντεκδίκηση σίγουρα. Δεν είναι μόνο ζωοκτονία, έχουν συμβεί και άλλα παρόμοια, όπως για παράδειγμα το κόψιμο ελαιοδέντρων. Είναι πολύ κλασικά εγκλήματα στην Κρήτη. Προφανώς, πέρα από τις ποινικές διατάξεις που θα τιμωρηθούν οι δράστες που από ό,τι κατάλαβα συνελήφθησαν, λογικά θα υπάρξουν και αστικές ευθύνες για τους δράστες, δηλαδή θα αποζημιωθεί ο κτηνοτρόφος για το κεφάλαιο το οποίο απόλεσε. Μιλάμε για λίγα ζώα σχετικά στην συγκεκριμένη περίπτωση, τα 16 ζώα. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις με 50 με 100, δυστυχώς. Και είναι ένα κλασικό έγκλημα, όπως πολύ σωστά είπατε, της ενδοχώρας. Θα έλεγα βέβαια ότι δεν είναι μειούμενο. Δεν είναι σε τόσο μεγάλη συχνότητα όσο ήταν στο παρελθόν. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς υπάρχει ακόμα. Κύριε Παπακωνσταντή, τι μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο να μπει μέσα σε ένα μαντρί και να σκοτώσει τα ζώα έτσι εμψυχρό? Δηλαδή, τι έχει στα μύχια της ψυχής του? Ποια είναι η ψυχοσύνθεσή του που μπορεί να τον κάνει? Κοιτάξτε, να μπει δείτε, και να σκοτώσει? Ναι, δεν σκοτώνει άνθρωπο, προτιμά να σκοτώσει το ζώο. Μπορεί να είναι θέμα εκδίκησης, μπορεί να είναι θέμα προειδοποίησης. Mm. Και επειδή στις κτηνοτροφικές κοινωνίες, όπως είναι σε πολλές περιοχές της Κρήτης, τα ζώα, τα υποπρόβατα ειδικά, θεωρούνται κρίσιμο κεφάλαιο για εκείνον τον οποίος τα κατέχει, δυστυχώς θεωρείται ένα πολύ πρόσφορο μέσο αντεκδίκησης και επιβολής κατά κάποιο τρόπο έκφρασης της απέχθειας του μίσους προς τον ιδιοκτήτη των ζώων. Είναι ίδιο των κτηνοτροφικών κοινωνιών να συμβαίνουν αυτά. Δείχνει βέβαια μάλλον μίσος, δείχνει ένα είδος έλλειψης αναστολών σε σχέση με το ότι τι να σφάξεις τα ζώα στο σφαγείο, τι να τα σφάξεις επί τόπου για να εκδικηθείς αυτόν ο οποίος θες να εκδικηθείς. Και δυστυχώς συνέβαινε πολύ περισσότερο, συμβαίνει ακόμα και πιθανόν να συμβαίνει για κάποια χρόνια ακόμη. Νομίζω όμως ότι είναι μια μορφή εγκληματικότητας που σιγά σιγά φθήνει. Πόσο εύκολη υπόθεση είναι τώρα, κύριε Παπακωνσταντή, για την αστυνομία η εξιχνίαση τέτοιων υποθέσεων, ειδικά όταν οι έρευνες εξελίσσονται υπό το πέπλο μιας ιδιότυπης ομερτά? Το ξέρετε κι εσείς πολύ, ναι, καλά αυτό. Και πόσο δύσκολο, δύσκολα ή εύκολα, προφανώς δύσκολα, μπορεί να αποδειχθεί η ιδιοκτησία σε αυτές τις περιπτώσεις? Είναι πάρα πολύ δύσκολο και εκείνο το οποίο βοηθάει την αστυνομία πια είναι τα τεχνικά μέσα. Πολύ περισσότερο, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ σπάνιες οι μαρτυρίες. Κανείς δεν θα καταδώσει, τουλάχιστον είναι αυτός ο κώδικας στην ενδοχώρα της Κρήτης, για κάποιο έγκλημα που ξέρει. Κανείς δεν θα γίνει, όπως λέμε σε εισαγωγικά, ρουφιάνος στην αστυνομία για κάποιο αδίκημα που έχει κάνει κάποιος. Κάποιος θα πει δεν μπλέκομαι. Είναι αυτή η μορφή ομερτά που είπατε. Συνήθως στην αστυνομία την βοηθούν πάρα πολύ τα συγκεκριμένα τα πιστήρια, δηλαδή κάποια δείγματα από αποτυπώματα γενετικού υλικού, κάποια αλληλήψη από κάμερες, οτιδήποτε άλλο που μπορεί να τη βοηθήσει. Τα περιστατικά, κύριε Παπακωνσταντή, που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα? Δηλαδή, είναι αυτά που όντως συμβαίνουν στην ενδοχώρα ή κάποια από αυτά που συμβαίνουν και στην πραγματικότητα? Είναι πολλαπλάσια, δηλαδή. Ναι, είναι κάποια από αυτά που συμβαίνουν. Και γενικά το μέγεθος της εγκληματικότητας, που ο μέγεθος σημαίνει ο αριθμός των εγκλημάτων και η βαρύτητά τους συνολικά, συνδυασμένα, είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτός ο οποίος τελικά καταγράφεται. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Κρήτη, συμβαίνει παντού. Η εγκληματικότητα γύρω μας είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται στο αστυνομικό δελτίο. Σε ό,τι αφορά τις ζωοκλοπές, κύριε Παπακωνσταντή, από την εμπειρία σας, πού καταλήγουν τα κλεμμένα αυτά ζώα και πώς νομιμοποιούνται? Κοιτάξτε να δείτε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις καταλήγουν για άμεση κατανάλωση, καταλήγουν σε σφαγεία και προωθούνται στο εμπόριο, καταλήγουν σε γάμους ή τουλάχιστον παλιά για να ξοδευτούν επί τόπου ή καταλήγουν στο να αλλάξουν και να αποτελέσουν κατά κάποιο τρόπο ένα νέο κοπάδι σε αυτόν τον οποίος θα έχει κλέψει. Θα ήθελα να πω ότι η ζωοκλοπή αυτή τη στιγμή είναι ένα έγκλημα το οποίο, ναι, μεν στο κώδικα τιμής των
κτηνοτρόφων στην Κρήτη είναι, θεωρείται σοβαρό, αλλά σε σχέση με τη συνολική εγκληματικότητα που συμβαίνει στις μέρες μας, δεν θα χαρακτηριζόταν σοβαρό έγκλημα. Και μάλιστα με τα νέα τεχνικά μέσα είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί, όπως για παράδειγμα με τη χρήση GPS στα πρόβατα για να βλέπει ο άλλος που πήγε, πώς που τα έχουν μεταφέρει. Υπάρχουν δηλαδή τεχνικά μέσα για να αποτραπεί η ζωοκλοπή. Και είμαι σίγουρος ότι σιγά σιγά θα μειωθεί και αυτό το φαινόμενο. Λοιπόν, Μέρη, δεν ξέρω αν έχουμε εξαντλήσει το πλαίσιο που αφορά ζωοκτονίες, ζωοκλοπές, για να το ανοίξουμε, για να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση. Νομίζω αν θες ότι... να ρωτήσεις δηλαδή κάτι επιπλέον. Νομίζω ότι μας έδωσε ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία πάσα για να μιλήσουμε γενικότερα για την εγκληματικότητα, φεύγοντας πια από το κομμάτι αυτό. Ο κ. Παπακοσταντής μίλησε για τις μορφές εγκληματικότητας που έχουμε στο σήμερα. Και νομίζω ότι έχει αλλάξει η μορφή η εγκληματικότητα, έχει αλλάξει η φύση η εγκληματικότητα, σωστά. Ναι, εξελίσσεται. Η εγκληματικότητα είναι συνηθισμένο στοιχείο της κοινωνίας. Είναι συστατικό στοιχείο της κοινωνίας. Δεν υπήρξε, δεν υπάρχει, δεν θα υπάρξει κοινωνία χωρίς εγκληματικότητα, χωρίς δηλαδή παράβαση των κοινωνικών κανόνων όπως έχουν θεσπιστεί από το κράτος. Και μετεξελίσσεται και τροποποιείται. Παρατηρούμε για παράδειγμα ότι εδώ και 20 χρόνια περίπου έχουν μειωθεί, έχουν εξαλειφθεί παντελώς οι ληστείες τραπεζών για παράδειγμα, με τη χρήση τεχνικών μέσων, κυρίως την χρονοκαθυστέρηση στα ταμεία, αλλά και τις διπλές πόρτες που έχουν επιβάλει οι τράπεζες. Αλλά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι ληστείες σε σπίτια. Με το πρόσφατο περιστατικό στα γλυκά νερά, αυτό το φρικιαστικό έγκλημα. Απ' την άλλη μεριά, μορφές βαριάς εγκληματικότητας, όπως είναι οι δολοφονίες, φαίνεται ότι στην Ελλάδα μειώνονται. Μειώνονται στατιστικά και οι δολοφονίες, όπως ξέρετε, δεν μπορούν να τις κρύψουν. Καταγράφεται σχεδόν το σύνολό τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι από το 2015 και μετά υπάρχει κάθε χρόνο μια σταδιακή μείωση των δολοφονιών. Το 2019 είχαμε τις λιγότερες δολοφονίες που υπήρξαν στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια. Η κρίση της COVID, κύριε Παπακοσταντή, δημιούργησε συνθήκες ευνοϊκές για αύξηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Οι συνθήκες COVID δημιούργησε έξαρση κυρίως των εσωτερικών ενδοοικογενειακών εγκλημάτων. Αυτό είναι ξεκάθαρο, η ενδοοικογενειακή βία φαίνεται ότι αυξήθηκε, καταχρήσεις σε ασέλεια και βιασμοί ενδεχομένως αυξήθηκε, όμως είναι μορφές εγκληματικότητας που δεν φαίνονται, δεν καταγράφονται, δεν σπάνια καταγγέλλονται και δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να ξέρουμε το πραγματικό τους μέγεθος. Υπάρχουν άλλα ιδανικά πεδία, αν μπορώ να το θέσω με αυτόν τον τρόπο, εκδήλωσης έντονων δραστηριοτήτων του οργανωμένου εγκλήματος κατά την περίοδο αυτή που διανύουμε της πανδημίας, ναι, δηλαδή, παράδειγμα. Ναι, νομίζω ότι ένα πολύ σοβαρό πεδίο ήταν οτιδήποτε έχει να κάνει με την ψηφιακή τεχνολογία, κυρίως το web banking, την αγορά προϊόντων μέσω ίντερνετ και το κλέψιμο σε εισαγωγικά πιστωτικών καρτών και ούτω καθεξής, υπήρξε σίγουρα αύξηση και αυτών των οικονομικών εγκλημάτων. Ωστόσο, να σας γυρίσω λίγο πίσω. Είπατε ότι έχουμε μείωση, βαίνουν μειούμενων βασικά τα στατιστικά σε ό,τι αφορά τις δολοφονίες. Δεν είναι όμως οι καταστάσεις αυτές, τα περιστατικά που αντιμετωπίζουμε το τελευταίο διάστημα συγκλονίζουν. Αναφερθήκατε στο περιστατικό στα Αγγλικά νερά. Είχαμε πιο πριν δολοφονία Καραϊβάς. Είναι ο επιχειρηματίας που δολοφονήθηκε και λίγο πριν είχε δολοφονηθεί μέρα μεσημέρι η σύζυγός του. Στη Ζάκυνθο, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Είναι μεγάλα τα περιστατικά αυτή τη στιγμή και είναι και δύσκολα. Είναι ναι, και... πάντα υπήρχαν. Λοιπόν, θα το πω, αλλά πάντα υπήρχαν παρόμοια περιστατικά. Και συνηθίζουμε να ξεχνάμε. Να θυμίσω περιστατικά του Φρατζίου που είχε τιμαχίσει τη σύζυγό του π.χ. πριν από 20 χρόνια. Να θυμίσω τα περιστατικά των σατανιστών που μάλιστα είχε αποφυλακιστεί ο δράστης. Να θυμίσω το περιστατικό στα Χανιά, στο Ακροτήρι με την βιολόγο, την Αμερικανίδα, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο με τον τρόπο που βρήκε. Πάντα υπάρχουν δολοφονίες φρικιαστικές και πάντα τίνουμε να θυμόμαστε τις πιο πρόσφατες, γιατί πραγματικά μας σοκάρουν τα στοιχεία άμεσα που βγήκαν στη δημοσιότητα πριν μία εβδομάδα. Ήδη όμως έχει ξεχαστεί κατά κάποιο τρόπο λίγο πολύ αυτό το έγκλημα. Δεν έχουμε δηλαδή ακριβώς την ίδια ενασχόληση σήμερα με ό,τι είχαμε πριν από μία εβδομάδα και φοβάμαι ότι θα το ξεχάσουμε εντελώς μέχρι να γίνει το επόμενο. Αυτό είναι ίδιο της ανθρώπινης κοινωνίας, δεν αλλάζει. Μας επηρεάζει η αίσθηση για το αν υπάρχει όχι εγκληματικότητα. Μας επηρεάζει πάρα πολύ η γνώση της εγκληματικότητας και ο τρόπος που λαμβάνουμε αυτή τη γνώση.
Αν δηλαδή στο δελτία ειδήσεων παίρνουν πολύ ψηλά σειρά προτεραιότητα στα διάφορα εγκλήματα, σίγουρα νομίζουμε έχουμε μια αναπαράσταση ότι η εγκληματικότητα αυξάνεται. Αν πάνε στις πίσω θέσεις των δελτίων ειδήσεων, είμαστε πιο καθησυχασμένοι, αλλά το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να κοιτάμε για να δούμε αν τελικά έχουμε συγκεκριμένες αυξήσεις ή μειώσεις εγκλημάτων. Και πάλι όμως, τα στατιστικά στοιχεία είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδώσουν την αλήθεια. Τι εννοώ? Δεν καταγγέλλονται όλα τα εγκλήματα. Αφενός, αφετέρου πάρα πολλά εγκλήματα που τα κυνηγά αυτεπάγγελτα η αστυνομία. Πολλές φορές η αύξησή τους δείχνει αύξηση της δραστηριότητας της αστυνομίας. Δεν σημαίνει αύξηση των εγκλημάτων. Για ένα από αυτά τα εγκλήματα, για παράδειγμα, ήταν ναρκωτικά. Αν η αστυνομία συλλαμβάνει πολλούς που έχουν παραβάτες στην νομοθεσία με ναρκωτικά, είτε θα πρέπει να δούμε, δραστηριοποιείται περισσότερο η αστυνομία και έχει περισσότερες επιτυχίες, ή αυξάνεται η κατανάλωση ναρκωτικών. Αυτό δεν το ξέρω. Μάλιστα, απόλυτα κατανοητό αυτό που λέτε. Λοιπόν, Μέρη, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις. Ναι, σήμερα για παράδειγμα είναι στην είδηση ότι υπήρξαν 1.100 δεντρίγια κάπου στο Μήλο-Πόταμο. Σωστά. Συγκρίνεται το με την είδηση το 1998 που είχε βρεθεί φυτεία με σχεδόν 20.000 δεντρίγια. Mm-hmm. Το οποίο την έχουμε ξεχάσει. Σε σχέση με την μετά COVID εποχή, κύριε Παπακοσταντή, πιστεύετε ότι θα έχουμε μια αύξηση της εγκληματικότητας με δεδομένο ότι θα υπάρξει μια οικονομική δυσπραγία? Αυτό πια το έχουμε αποδεχτεί όλοι. Θα υπάρξει μια αύξηση ενδεχόμενα της μικροεγκληματικότητας? Είναι δύσκολο να το προβλέψει κανείς. Αυτό που είδαμε στη διάρκεια της κρίσης, της χρηματοπιστωτικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας, είδαμε μια αύξηση της εγκληματικότητας του δρόμου. Δηλαδή κλοπές πορτοφολιών, τσαντάκιδες, όλο αυτό το πράγμα. Και μια μεγάλη μείωση της εγκληματικότητας της βίας στους ανθρώπους. Όπως είπα, της βίας κυρίως των δολοφονιών. Τώρα στη μετα-COVID εποχή, συνήθως όταν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη και αυτό που λέμε κινείται το χρήμα, βρίσκονται ευκαιρίες για αύξηση των οικονομικών εγκλημάτων. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι πάντα ότι μια οικονομική κρίση, μια φτωχοποίηση σημαίνει και αύξηση εγκληματικότητας.